Στόχος ήταν να τεθούν τα θεμέλια για την καταβολή επανορθώσεων και αποζημιώσεων. Αντί για αυτό, το μόνο που εξασφάλισε η συνθήκη των Βερσαλιών ήταν η αντίδραση, προσφέροντας ο γόνιμο έδαφος προς εκμετάλλευση από έναν επιδέξιο δημαγωγό, ο οποίος μπόρεσε να ενώσει το εθνικό αίσθημα γύρω από τον πυρήνα μιας Γερμανίας που αναγεννιόταν από τις στάχτες της. Οι νικητέ μόνο κατ' όνομα είχαν νικήσει. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, η Βρετανία από μεγαλύτερη πιστότρια διεθνώ έγινε η μεγαλύτερη οφιλέτρια. Όπω είναι τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε, απίστευτο. Η οικονομία τη Γαλλία καταστράφηκε από έναν πόλεμο που άσκησε τρομερές πιέσει στο εργατικό δυναμικό και στου οικονομικού και φυσικού πόρου τη χώρα, σύμφωνα με τα λόγια ενό μελετητή. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία μπήκε στον πόλεμο για να προστατεύσει την αυτοκρατορία, αλλά προκάλεσε την κατάλυσή τη. Η κατάρρευση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων άνοιξε τον δρόμο σε άλλε δυνάμει. Για να αντισταθμίσουν τι ελλείψει στη γεωργική παραγωγή και να καλύψουν το κόστο των όπλων και των πυρομαχικών, οι Σύμμαχοι ανέλαβαν τεράστιε δεσμεύσει μέσω οργανισμών όπω η JP Morgan Co., προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή προϊόντων και πρώτων υλών. Η χορήγηση πιστώσεων είχε ω αποτέλεσμα να ανακατανεμηθεί ο πλούτο με τρόπο τόσο ανατρεπτικό όσο και μετά την ανακάλυψη τη Αμερικανική Υπήρου 4 αιώνε νωρίτερα. Τα χρήματα έρεαν από την Ευρώπη προ τι Ηνωμένε Πολιτείε με τη μορφή χιονοστιβάδα πολύτιμων μετάλλων και υποσχετικών. Ο πόλεμο οδήγησε τον παλαιό κόσμο στη χρεοκοπία και έκανε πλούσιο τον νέο. Η απόπειρα να βγάλουν τα χαμένα από τη Γερμανία με εξωφρενικέ και ανέφικτα υψηλέ αποζημιώσει που θα αντιστοιχούσαν σήμερα σε εκατοντάδε δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν μια απεγνωσμένη και απέλπιδα προσπάθεια να αποφευχθεί το αναπόφευκτο. Ο Μεγάλο Πόλεμο είδε τι αντίπαλε χώρε να αλληλατούν τα ταμεία του καθώ προσπαθούσαν να καταστρέψουν η μία την άλλη, καταστρέφοντα στην πορεία τον εαυτό του. Τη στιγμή που εκπυρσοκροτούσε το περίστροφο του Πρίντσιπ, η Ευρώπη ήταν μια ήπειρος αυτοκρατοριών. <coughs> η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστροουγγαρία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Οθωμανική Τουρκία, η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία. Ακόμα και το μικροσκοπικό Βέλγιο, το οποίο είχε ιδρυθεί μόλις το 1831, ήλεν χαναχανής εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Τη στιγμή που οι σφαίρες του βρήκαν στόχο, άρχισε και η διαδικασία της μετατροπής τους ξανά σε τοπικές δυνάμεις. Μέσα σε λίγη, λίγο, λίγα χρόνια είχε λάβει τέλος ανεπιστρεπτή η εποχή... που οι αυτοκράτορες μπορούσαν να ανταλλάσσουν επισκέψεις στις θαλαμιγούς τους... και να διορίζουν ο ένας τον άλλον σε μεγαλόσχημα υποτικά τάγματα. Είχαν λάβει επίσης τέλος ορισμένες απικίες και υπερπόντιες κτήσεις... ενώ άλλε άρχιζαν να κινούνται αναπόφευκτα προς την ανεξαρτησία. Μέσα σε τέσσερα χρόνια... Χάθηκαν σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι στον πόλεμο και περίπου 5 από επιδημίε και ασυτεία. Οι σύμμαχοι και οι κεντρικέ δυνάμει είχαν δαπανίσει πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια στον πόλεμο. <χω> οι ευρωπαϊκέ οικονομίε είχαν διαλυθεί από τι πρωτοφανεί δαπάνε, οι οποίε επιδεινώθηκαν από τη μείωση τη παραγωγικότητα. Οι αντιμαχόμενες πλευρές σημείωναν ελλείμματα και συσσόρευαν χρέη με ξέφρενη ταχύτητα, χρέη που δεν μπορούσαν να καλύψουν. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες που ηγεμόνευαν στον κόσμο επί τέσσερις αιώνες δεν χάθηκαν εν μία νυχτή. Ήταν όμως η αρχή του τέλους, είχε αρχίσει να πέφτει το σκοτάδι. Το παραπέτασμα, πίσω από το οποίο είχε ξεπηδήσει η Δυτική Ευρώπη μερικούς αιώνες νωρίτερα, είχε αρχίσει να πέφτει ξανά. Η εμπειρία του πολέμου ήταν συγκλονιστική και έκανε τον έλεγχο των δρόμων του μεταξιού και των θησαυρών του πιο σημαντικό από ποτέ. Τώρα λοιπόν ο νέος Χίτλερ ποιο είναι, ο Ζελένσκι μάλλον. Θα έχει την ίδια τύχη. Έχει ωραία γυναίκα. Αυτός. Και παιδιά. Θα μου πεις, τι καηλή έχει κοριτσάκι, Χέστο. άστο, κρίμα.